Την ανάγκη να μην υπάρχουν στην Ευρώπη περιφέρειες δύο ταχυτήτων τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Καρίμ Αντελή, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Άρτα. Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι στόχος και υποχρέωση της Επιτροπής είναι η ενίσχυση των περιφερειών εκείνων που παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Στη σύσκεψη στην Άρτα, με την οποία και κορυφώθηκε η τριημερή επίσκεψη αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ήπειρο και την Ελλάδα, συμμετείχαν οι Υπουργοί Υποδομών Χρήστος Πίρτζης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη και Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής, Ευρωβουλευτές και Αυτοδιοικητικοί. Στη σημασία αυτής της σύσκεψης αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Πίρτζης, τονίζοντας πως ήταν μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για την παρουσίαση των έργων, αλλά και για να κατατεθούν οι απόψεις από την ελληνική πλευρά για την αλλαγή των διαδικασιών σχετικά, για παράδειγμα, με την έγκριση έργων που είναι μεν βιώσιμα, όμως δεν ανταποκρίνονται και στις κοινωνικές ανάγκες. Ο κ. Πίρτζης χαρακτήρισε έργο συνέχεια της Ιωνεσοδού το Γιάννενα Κακαβιά, μίλησε για τον αυτοκινητόδρομο Άκτιο Αμβρακία και μια σειρά ακόμη έργα. Και είναι και μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας για την αλλαγή των ευρωπαϊκών διαδικασιών σε σχέση με το πώς πρέπει να γίνονται οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, πώς δεν θα προηγούνται μόνο τα βιώσιμα έργα, αλλά τα έργα που είναι κοινωνική ανάγκη, πώς τα έργα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους πολίτες με χαμηλότερο τιμήμα και όχι με τις τιμές που είχαν προβλεφθεί για τα διόδια, πώς θα υπάρχουν θεσμοθετημένες κοινωνικές προβλέψεις για τα άτομα με αναπηρία, για τους ανέργους, για τις περιοχές που δεν έχουν εναλλακτικό δικό δίκτυο. Και πώς βέβαια θα συμπληρώσουμε τις βασικές υποδομές της χώρας μας. Υπάρχουν προτάσεις από τον προοδευτικό κόσμο της Ευρώπης για να πάμε σε μια άλλη λογική της σύνταξης των προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουν όλες οι χώρες τις ίδιες ελλείψεις σε υποδομές. Υπάρχουν και χώρες που έχουν μεγαλύτερες και από εμάς. Αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να εγκρίνονται μόνο έργα, το είπα και πριν, που είναι βιώσιμα και δεν ανταποκρίνονται και στα κοινωνικά αιτήματα, στις κοινωνικές ανάγκες. Και αυτό έχει να κάνει και με τα οδικά και με τα σιδηροδρομικά, με τα έργα κοινωνικών υποδομών, με τα αντιπλημμυρικά, με τα έργα άρδευσης και ίδρευσης. Μια σειρά από έργα πρέπει να τα δούμε συνολικά στην Ευρώπη με μια άλλη παραγωγική σκοπιά και όχι με αυτή που τη βλέπαμε μέχρι σήμερα. Το Γιάννενα Κακαβιά είναι ένα έργο που είναι συνέχεια της Ιωνεσοδού. Αυτό που προγραμματίζουμε τώρα είναι ένα συνδυασμός της επέκτασης των υπαρχόντων παραχωρήσεων, που είναι 7 παραχωρήσεις, για να συμπληρωθεί το οδικό δίκτυο της χώρας, να συμπληρωθεί με τα αναγκαία και οδικά έργα αλλά και περιβαλλοντολογικά έργα που δεν είχαν προβλεφθεί στις αρχικές συμβάσεις, και να συνδυάσουμε αυτή την αναθεώρηση και επέκταση των αυτοκινητοδρόμων με ένα άλλο μοντέλο, προκειμένου να κατορθώσουμε να έχουμε χαμηλότερες τιμές διοδίων σε συνάρτηση με το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα. Το Άκτιο Αμβρακία, παιδιά, όταν τελειώσει ο διαγωνισμός, θα ανακοινωθεί και το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπως και σε όλα τα έργα. Εμείς αυτά που έχουμε δεσμευτεί, όπως βλέπετε, τα τηρούμε κατά γράμμα. Και για να συνεχίσω την απάντηση που έδωσα για τα Γιάννενα Κακαβιά, δεν είναι μόνο τα Γιάννενα Κακαβιά, είναι και το Ιγουμενίτσα Αγιάδα που οριμάζουμε και έχει πάρει και αυτό το δρόμο της ορίμας μελλοντικής για να μπορέσει να γίνει. Όπως είναι και μια σειρά από έργα στον άξονα της Ιόνιας Οδού για να συνδεθούν και τα αστικά κέντρα της περιοχής με τον άξονα και τουριστικές περιοχές. Από την πλευρά της, η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, αφού υπογράμμισε καταρχήν πως υπάρχουν θετικές εντυπώσεις από πλευράς των Ευρωβουλευτών και Επιτρόπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε πως η Ήπειρος μπορεί με την ολοκλήρωση των νέων οδικών αξώνων και άλλων μικρότερων έργων όχι μόνο να βγει από την απομόνωση, αλλά να έρθει και στο προσκήνιο. Έμειναν εντυπωσιασμένοι και από την ολοκλήρωση των έργων, διότι είναι διαφορετική εικόνα να είσαι κάπου στις Βρυξέλλες και να σκέφτεσαι ότι έγινε ένας μεγάλος δρόμος ή δύο, μεγάλη οδική άξονες, και είναι άλλο στην πραγματικότητα. Διότι όλα αυτά εντάσσονται μέσα σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον, σε μια περιοχή που δείχνει πόσες ανάγκες είχε.
Και η πρώτη εντύπωση είναι αυτή, άρα και μια πρόχειρη συζήτηση είναι ότι βλέπουν θετικά την ανάγκη, βλέπουν την ανάγκη διασύνδεσης της Ιωνίας Οδού με όσα δεν περιείχε ο αρχικός σχεδιασμός. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μια πολύ θετική πρωτοβουλία από τον Ευρωβουλευτή, τον Μίλτο τον Κύρκο, πολύ σημαντική για την περιοχή, διότι το ξέρετε εσείς όλοι εμείς που είμαστε από εδώ αλλά και της γύρω περιοχής, ότι η Ήπειρος υστέρησε σε υποδομές, υστέρησε σε οδικό δίκτυο. Έτσι έμεινε μια σχεδόν ξεχασμένη περιοχή παρά τον πλούτο της, παρά τον πλούτο της, τον πολιτιστικό, όλη η διαδρομή της ιστορίας είναι αποτυπωμένη στην περιοχή, έντονα, ζωντανά, με αγώνα, με μεγάλο αγώνα από κάποιους ανθρώπους τοπικά, και όλος αυτός ο πλούτος, εάν μένει απομονωμένος, προφανώς δεν μπορούμε να περάσουμε σε αυτό που λέγαμε ανάπτυξη με τα πάνω στα χαρακτηριστικά, πάνω στα πλεονεκτήματα της περιοχής. Νομίζω ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων αξώνων και όλα όσα γίνονται, διότι οι μικρότεροι άξονες και σε υποδομές έχουν σχεδιαστεί και βρίσκονται άλλα στη φάση της μελέτης, άλλα σε φάση δημοπράτησης, κάποια έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στην περιοχή, και για μικρότερους οδικούς άξονες, σας θυμίζω την σύνδεση των κεντρικών τζουμέρκων, ένα αίτημα των καιρών, ένα αίτημα των ανθρώπων για πάρα πολλά χρόνια, το οποίο έχει δρομολογηθεί, και πολλά άλλα. Ώστε τελικά η Ήπειρος όχι μόνο να βγει από την απομόνωση, αλλά να βρεθεί και στο προσκήνιο. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής αναφέρθηκε στη σημασία του έργου Άκτιο Αμβρακία, αλλά παράλληλα και στα ζητήματα που υπάρχουν με περιοχές που βρισκόνται σε απομόνωση. Η συνάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σχέση με τα δίκτυα τα μεταφορικά, άρα άπτεται και των θεμάτων της Ετωλοακαρνανίας. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του Υπουργού σε ό,τι αφορά την Αμβρακία είναι εξαιρετικά ικανοποιητικές. Επιτέλους, αυτό το έργο που πραγματικά είναι ένα έργο που πέρασε από 40 κύματα, νομίζω βρίσκεται στην τελική του ευθεία, και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα σύνδεσης της Πρέβεζας από την πλευρά της Βόνιτσας με την Ιόνια Οδό. Ζήτημα του σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Ένα ζήτημα που δυστυχώς κάποιοι δεν ξέρω γιατί ξέχασαν, θεωρώντας ότι δεν υπήρχε ανάγκη να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Όταν έγινε η μελέτη για την Ιόνια Οδό και χαράχτηκε ο δρόμος και έπρεπε τότε να προβληθούν όλα αυτά τα ζητήματα που ουσιαστικά θέτουν μια πόλη σε απομόνωση. Είναι λοιπόν ένα θέμα ανοιχτό, το οποίο ασχολούμεθα. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, η Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε ειδική αναφορά και στο Ταμείο Συνοχής και στη συζήτηση που γίνεται περί μείωσης της χρηματοδότησης, και σημείωσε πως ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει από νωρίτερα να υπάρξει μια στροφή και σε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Το θέμα αυτό είχε θέσει νωρίτερα ο Αντιπεριφερειάρχης Βασιλής Ψαθάς, ο οποίος και με χαιρετισμό του άνοιξε την σύσκεψη, ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απευθύνει ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης. Για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής μας, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Ευρωβουλευτές, σας προτείνουμε τη σύνδεση της Ιόνιας Οδού με την Ε65 διαμέσου ενός σύγχρονου δρόμου Άρτας Καρδίτσας. Επίσης προτείνουμε τα επιλεγμένα διευρωπαϊκά δίκτυα να συνοδεύονται από χρηματοδοτικά εργαλεία, να προβλέπονται ειδικές διαδικασίες για τις μελέτες από τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να εξοικονομούνται και χρήματα και χρόνος. Ενημερωθήκαμε πρόσφατα μέσω της ομιλίας του Προέδρου Γιούνκερ στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να μειώσει κατά 6% τον προϋπολογισμό της για την μελλοντική συνοχή των μελών της. Θα θέλαμε και θα ζητούμε, εάν τελικά ψηφιστεί στο μέλλον οι σχετικοί κανονισμοί, να προτείνεται να μην γίνει η μείωση σε βάρος των φτωχών περιοχών, όπως για παράδειγμα είναι η Ήπειρος. Όταν λέμε ταμείο συνοχής, πρέπει να είναι πραγματικό ταμείο συνοχής, να μπορούν να το ακομπάνε αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη για να έχουμε συνοχή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι αυτό το ταμείο πρέπει να επιμείνεται να υπάρχει για έργα μεταφορών, περιβάλλοντος. Εμείς για τον τουρισμό, όπως σας είπαμε και χθες, επειδή είμαστε στην Άρτα, κάναμε σπουδαία δουλειά με τους βιολογικούς και τις απογετεύσεις
ως περιφέρεια Ηπείρους από τον Αμβρακικό μέχρι τα σύνορα μέχρι την Αλβανία. Ίσως είναι μια μεγάλη πρωτοπορία αυτό και να δώσουμε ποιότητα στις θάλασσές μας, την έχουν, αλλά για να μην τη χαλάσουμε χωρίς να έχουμε την επεξεργασία των λιμάτων όταν μαζεύεται πολλοί κόσμος. Μιλήσαμε για το πρωτογενή τομέα που ξεκινάει από εδώ, που είπαμε ότι έχουμε ποιοτικό πρωτογενή τομέα και με τα ποιητικά προϊόντα του πρωτογενού τομέα που πρέπει να συνδεθούν οπωσδήποτε με τον τουρισμό. Η Ευρώπη φαίνεται ότι μαθαίνει από τα λάθη της, ανέφερε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Χρήστος Σπύριτζης. Παναγιώτης Κουρουπλής στάθηκε στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της Ελλάδας στο πλαίσιο και της Ευρωπαϊκής Συνοχής, καθώς αντιμετωπίζει περισσότερα προβλήματα πλην της οικονομικής κρίσης. Ενώ η Όλγα Γεροβασίλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο μοντέλο ανάπτυξης που προχωράει η κυβέρνηση στη χώρα. Στις υποδομές και στα υπόλοιπα βγάζει συμπεράσματα από τα λάθη της και δεν κάνει πειράματα με χώρες, ιδιαίτερα με χώρες από τη δική μας που βρίσκονται σε οικονομική κρίση. Για μας προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθούν οι υποδομές της χώρας, κυρίως τις μεταφορές, και αυτό περιλαμβάνει τόσο τα οδικά δικτύα, τη συμπλήρωση των οδικών δικτύων που το αναφέρουν πολλοί εκπρόσωποι πολλών φορέων, τη συνδέση με την Αλβανία, δηλαδή το Γιάννα Κακαβιά και το Ιδουμένη Τσασιγιάδα, τη συνδέση των αυτοκινητοδρόμων με τα αστικά κέντρα με τις βιομηχανικές περιοχές, το κλείσιμο του δαχτυλιοδιού στον Πελοπόννησο, που είναι από την 11η Αποστόλη του Κατσιφάρας, την ολοκλήρωση του Έστων 65 και των καθέλων της Εγματίας. Δεν θέλουμε ένα μοντέλο υποδομών, είτε συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είτε παραχωρήσεων, είτε δημόσιων έργων συγκληματοδοτούμενων, που θα ελέγχεται μόνο η βιωσιμότητά τους για τις τράπεζες ή για τη βιωσιμότητα των έργων. Έχει να αντιμετωπίσει δίπλα στην οικονομική και κοινωνική κρίση που τη διακατέχει και δύο πολύ μεγάλα ζητήματα. Το προσφυγικό, το μεταναστευτικό και τις κλιματικές αλλαγές. Όλα αυτά λοιπόν επιβαρύνουν τη χώρα και ιδιαίτερα τις περιοχές για τις οποίες σας έχω μιλήσει. Εάν λοιπόν η Ευρώπη δεν αντιληφθεί ότι η Ελλάδα σηκώνει ένα πελώριο βάρος δυσανάλογο με τις ευθύνες που έχει, διότι σε αυτόν τον ακήρυκτο πόλεμο της Μέσης Ανατολής, όπου εμπλέκονται παγκόσμιες, περιφερειακές και τοπικές δυνάμεις, η Ελλάδα δεν είχε καμιά ευθύνη. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα πληρώνει το κόστος. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες πάνω σε αυτά τα ζητήματα και να στηρίξει εν της πράγμαση το ζήτημα της εδαφικής συνοχής. Σημασία όμως έχει σήμερα, ιδιαίτερα σε στενούς καιρούς οικονομικά, κάθε έργο να παράγει ένα αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερο από το κεφάλαιο που ξοδεύτηκε για να το υλοποιήσει. Και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε με μια τέτοια ματιά. Σήμερα λοιπόν ζούμε μια ιδιαίτερη στιγμή στη χώρα με δείκτες, για τέτοιους δείκτες που μίλησα και πριν, που όμως είναι σημαντικοί, και οικονομικούς δείκτες για τη χώρα, να βελτιώνονται διαρκώς. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε μια, σε εισαγωγικά θα το πω, κανονικότητα, γιατί το κανονικότητα από φαίνες μας μπορεί να το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, αλλά κυρίως να συνθέσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο δίκαιης ανάπτυξης, ανάπτυξης που να κατανέμει τα ωφέλη σε όλους, στους πολλούς. Αυτό λοιπόν το μοντέλο που σας έλεγα πριν, που θέλουμε να αναπτύξουμε για την περιοχή, στα αλήθεια έχει τέσσερους άξονες. Είναι ο τουρισμός, ο πρωτογενής τομέας, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός σε μια περιοχή με διαχρονική ιστορική παρουσία και πλήθος από αρχαιολογικά και βυζαντινά ευρήματα. Στη σύσκεψη τέλους αναφέρθηκαν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος και ο Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Τα δημόσια έργα δεν ανήκουν σε καμία κυβέρνηση, δεν ανήκουν σε κανέναν υπουργό. Τα δημόσια έργα στην Ελλάδα άλλος τα σχεδιάζει, άλλος τα δημοκρατεί, άλλος στο τέλος κόβει τις κορδέλες. Τα δημόσια έργα ανήκουν στους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι στη χώρα μας, στη Δυτική Ελλάδα, για πολλά χρόνια το βλέμμα της πολιτείας δεν είχε πέσει προς τα εδώ. Τα τελευταία
10 χρόνια μια σειρά από έργα ολοκληρώθηκαν. Η Εγνατία Οδός, η Ιόνια Οδός. Έχουμε όμως πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν και δυστυχώς από την σημερινή κυβέρνηση δεν βλέπουμε και δεν ακούμε κανένα σχεδιασμό. Είμαστε εδώ για να εκμεταλλευτούμε το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων και για να πούμε με στεντόρια και δυνατή φωνή ότι η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, πρέπει κάποια στιγμή να βγει από την απομόνωση και το αδιέξοδο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους θεσμικούς, παραγωγικούς και τοπικούς φορείς να θέσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα θέματα που μας απασχολούν σε επίπεδο βασικών υποδομών. Έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία να έχουμε την Ιόνια και ένα μέρος της Ολυμπίας Οδού, αλλά έχουμε ακόμη χρόνο και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη στήριξη για να αναβαθμίσουμε και να ολοκληρώσουμε τις νέες υποδομές μας. Το πρώτο μεγάλο στοίχημα είναι τα έργα που δεν μπορούν να τα κατασκευάσει ο ιδιωτικός τομέας γιατί δεν είναι βιώσιμα. Αλλά είναι απαραίτητα και χρήσιμα για μας, για την αναπτυξιακή μας προοπτική ως δυτικός άξονα.